Κύριε Υπουργέ, όταν ένα χρόνο τώρα δεν παίρνεις κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, δηλαδή δεν αραιώνεις τους μαθητές ανά τμήμα, δεν προσλαμβάνεις ούτε τον αναγκαίο αυξημένο αριθμό των εκπαιδευτικών, ούτε τον αναγκαίο αυξημένο και απαραίτητο αριθμό των εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολείων, όταν δηλαδή δεν κάνεις όλα αυτά που και πρέπει και μπορούν να γίνουν, και που διεκδικούν δίκαια εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές, και το μόνο που έχεις κάνει ως κυβέρνηση είναι να μοιράσεις, για την εκπαίδευση μιλώ, να μοιράσεις μια μάσκα, ένα παγουρίνο και να βγάλεις και ένα φυρμάνι για ανοιχτά σχολικά παράθυρα μέσα στο καταχύμωνο, τότε το να ανοίγεις και να κλείνεις συνεχώς τα σχολεία είναι η μόνη σου καταφυγή ως κυβέρνηση. Ανάλογα βεβαίως με την έξαρση ή μη της πανδημίας. Οι συνέπειες βεβαίως, και εδώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, οι συνέπειες είναι βαρύτατες, επώδυνες, τόσο οι μορφωτικές, όσο οι κοινωνικές, αλλά και οι ψυχολογικές, ιδίως για τους μικρότερους μαθητές, μα και για τους μεγαλύτερους. Και αν αυτό, κυρία Υπουργέ, ισχύει μια φορά για τα παιδιά των γενικών σχολείων, ισχύει, πιστέψτε με, 10 φορές περισσότερο για τα παιδιά με αναπηρία, για τα παιδιά των ειδικών σχολείων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαχείρισης, η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να κρατήσει ανοιχτά τα ειδικά σχολεία. Ναι, χωρίς όμως ταυτόχρονα να εξασφαλίσει και εκείνους τους όρους και εκείνες τις προϋποθέσεις για την, που εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια και των μαθητών αυτών, που έχουν βεβαίως αυξημένες ανάγκες, αλλά και των εκπαιδευτικών. Ασφαλώς και θέλουμε, κυρία Υπουργέ, ανοιχτά τα ειδικά σχολεία, όπως θέλουμε ανοιχτά και τα γενικά σχολεία, όπως θέλουμε ανοιχτά και τα πανεπιστήμια, που ένα χρόνο η κυβέρνησή σας επιμένει να τα κρατάει κλειστά, με την αναγκαία πάντα τήρηση των υγειονομικών προϋποθέσεων, που και πρέπει και μπορούν ασφαλώς να τηρηθούν. Γι' αυτό και σας ρωτάμε τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε εσείς και η κυβέρνησή σας, έτσι ώστε καταρχήν να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Έπρεπε να έχει ήδη γίνει βεβαίως, αλλά να μπουν σε μια προτεραιότητα από αύριο οι εμβολιασμοί των εργαζομένων στα ειδικά σχολεία και των μαθητών εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Έτσι ώστε να είναι συνεχής η ιατρική τους παρακολούθηση, να υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση συνεχής και αδιάλειπτη με μαζικά τεστ, με ιχνηλατήσεις, βεβαίως με εκείνη την απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την ευθύνη των δομών υγείας που είναι κοντά, αυτό σημαίνει και σύνδεση του συστήματος υγείας με την εκπαίδευση, με την αύξηση των δρομολογίων ώστε να μειωθούν οι μαθητές, γιατί αυτοί οι μαθητές στα ειδικά σχολεία, ξέρετε, μετακινούνται συνήθως με λεωφορεία και με αυτοκίνητα, με απολύμανση των μέσων, με αυστηρή τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων, με προσλήψεις προσωπικού. Δεν φτάνουν, ξέρετε, μην μας πείτε πάλι για τις 4 και 4.500, το έχουμε ακούσει 100.000 φορές. Χρειάζονται πολύ περισσότερες προσλήψεις, χρειάζονταν πριν, φανταστείτε τώρα τι χρειάζεται. Και βεβαίως με εκείνη τη μέρημνα που πρέπει να δείξει μια υπεύθυνη πολιτεία για τους μαθητές με αναπηρία που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο και που παραμένουν στο σπίτι τους εξαιτίας σοβαρών παθολογικών προβλημάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ με χαρά θα απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, παρότι θεωρώ ότι ήταν πολύ αυστηρός και ως άδικος ο τόνος που χρησιμοποιήσατε. Έχετε δικαίωμα προφανώς, δεν σας μέμφωμαι, απλώς κάνω παρατήρηση. Επισήμαση, μάλλον, όχι παρατηρήσει, μην παρεξηγηθεί και η λέξη. Χαίρομαι λοιπόν γιατί νομίζω ότι κι εσείς και όλοι, όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας συμφωνούμε ότι η ευαισθησία και προτεραιότητα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι αντιαπραγμάτευτη. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου και, κύριε Πρόεδρε, σας λέω θα κάνω χρήση και της δευτερολογίας για να απαντήσω πλήρως στα ερωτήματα του συναδέλφου. Ξεκινώ λοιπόν με το δεδομένο ότι η απόφαση της αδιάλειπτης διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας, στηρίζεται στο γεγονός ότι η παρουσία των μαθητών και των μαθητριών με αναπηρία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες για την αυτονομία τους, τη γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθηματική τους στήριξη, καθώς και για τη σωματική και ψυχική τους υγεία,
Συνθήκες που στην περίπτωση αυτού του μαθητικού πληθυσμού η εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δυσκολεύεται να προσεγγίσει. Και αν σας ερμηνεύω σωστά, νομίζω σε αυτό δεν έχετε αντίρρηση. Σε αυτές τις σχολικές μονάδες, το Υπουργείο μας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Εμβολιασμού, προέκρινε την ένταξη στο πρόγραμμα της τρέχουσας εμβολιαστικής περίοδου των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών ηλικίας 16 ετών και άνω, εννοείται με τη συνένεση γονέων και κηδεμόνων. Σχετική εγκύκλιος απεστάλλει ήδη στις σχολικές μονάδες. Επίσης, σε λειτουργία βρίσκεται από τις αρχές Ιανουαρίου η πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19 για τους εκπαιδευτικούς, edu.testing.gov.gr. Ενώ παράλληλα υπάρχουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ τα οποία διενεργούν δωρεάν εξετάσεις στις σχολικές μονάδες, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των μαθητών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, έχουν ληφθεί από την πολιτεία όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του COVID-19. Συγκεκριμένα, συστήνεται για τη μεταφορά των μαθητών μετά από πρόταση των αρμοδίων διευθύνσεων εκπαίδευσης η αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων που τους μεταφέρουν. Μεταφέρουν τα παιδιά με αναπηρία, λόγω της δυσκολίας τους στη χρήση μάσκας, καθώς και η έγκριση νέων δρομολογίων κατά απόλυτη προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειακών ενωτήτων. Επιπροσθέτως, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται συγχρονισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών. Επίσης, τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών απολιμένονται καθημερινά, πριν και μετά τη μεταφορά, ενώ ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων. Η οδηγία οχημάτων, η συνοδεία εκπαιδευτική και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας. Και τέλος, συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση, η οποία δεν θα αλλάζει, ενώ προκρίνεται σε μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις. Για τους μαθητές που εξυπηρετούνται μεταξύ σε μυαστικές περιοχές για τη μετάβασή τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 1.040 μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ε του 19 και 2ε του 19 του ΑΣΕΠ. Και θεωρούμε ότι και είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι που η απέτηση ετών για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς έλαβε σάρκα και ωστά από την κυβέρνησή μας. Για το νέο σχολικό έτος 2021 και σε συνέχεια τον διορισμό που σας ανέφερα, το Υπουργείο, επιδιώκοντας την καλύτερη και τη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, έχει προσλάβει 6.809 αναπληρωτές μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Δυστυχώς, κύριε συνάδελφε, η οριστική πίνακα στο ΑΣΕ περιελάμβανε εγγεγραμμένους που δεν υπέβαλαν αιτήσεις αναπληρωτών. Γι' αυτό εξετάζουμε επισταμμένως νόμιμους τρόπους κάλυψης των θέσεων αυτών από ειδικούς που θα παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες ιδιαίτερα των κλάδων εξειδικευμένης ειδικής εκπαίδευσης και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το έτος 2021, το σχολικό έτος, κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε, θα κάνω χρήση της δευτερολογίας και ζητώ συγγνώμη που λόγω του ευαίσθητου θέματος ξέφυγα από το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο. Οφείλω μια απάντηση, βεβαίως. Σας οφείλω μια απάντηση, κυρία Υπουργέ, για τον υπερβολικό τόνο, όπως είπατε, της φωνής και για το άδικο της τοποθέτησης. Καταρχήν, ο τόνος είναι αντίστοιχος με το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στο χώρο και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο για το αν είναι άδικη η τοποθέτηση η δική μας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μεταφέρουμε παρά την οργισμένη, θα έλεγα, κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς στις δομές ειδικής αγωγής. Αισθάνονται και με το δίκαιο τους μια δίκαιη οργή για την κυβερνητική πολιτική, έτσι όπως εξελίσσεται όλο το τελευταίο διάστημα με αφορμή την πανδημία. Δεν θα αμφισβητήσουμε φυσικά τα νούμερα με τις προσλήψεις και τα λοιπά. Αποδεικνύονται όμως, κυρία Υπουργέ, θα συμφωνήσουμε ελπίζω σε αυτό, ότι είναι... Δεν επαρκούν. Χρειάζονται και άλλες προσλήψεις, χρειάζεται και άλλο προσωπικό, όπως σε λίγο θα αποδείξω με όλα όσα θα πω. Βεβαίως, είναι γεγονός ότι το να κλείνει τα σχολεία, αυτό δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα για όλους τους μαθητές, αλίμονο, μορφωτικά ελλείμματα, ένταση των ανισοτήτων, ας μην το ξεχνάμε,
και ψυχολογικά και κοινωνικά ζητήματα ουκολίγα. Αυτό βεβαίως, όπως είπαμε, ισχύει πολύ περισσότερο για τα παιδιά με αναπηρία στα ειδικά σχολεία, όπου αναγκαστικά και οφθαλμοφανέστατα το παιδαγωγικό υποχρεωτικά δένει με το επιστημονικό και οι αναγκαίες παρεμβάσεις αφορούν σε σοβαρές δυσκολίες και αποκλίσεις και η όποια στέρηση αυτών των παρεμβάσεων, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει πισωγυρίσματα τα οποία δεν αντιστρέφονται. Μπορεί να καθορίσουν δηλαδή τη μοίρα μιας ολόκληρης ζωής ενός παιδιού. Όμως, είναι εγκληματικό, επιτρέψτε μου, μπροστά σε μια βεβαιωμένη και κραυγαλαία ανάγκη, να μην παίρνονται για την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων όλα εκείνα τα υγειονομικά μέτρα, τα οποία έχουν διατυπώσει εδώ και ένα χρόνο όλοι όσοι είναι δίπλα στα παιδιά με αναπηρία και γνωρίζουν φυσικά τις ανάγκες τους. Δεν έχετε το δικαίωμα, πώς να σας το πούμε, δεν έχετε το δικαίωμα, δεν μπορείτε να ρισκάρετε με την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των εργαζομένων. Βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι, λύσεις στα υπάρχοντα εκρηκτικά προβλήματα και επικίνδυνα προβλήματα, θα προσθέσω εγώ, της ειδικής αγωγής, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δοθούν εκ των ενόντων και με βάση τις υπάρχουσες δομές και τις υποδομές που λειτουργούν σήμερα, όσο ηρωικά και αν διαθέσουν τους εαυτούς τους οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις δομές και το κάνουν, πιστέψτε με. Είναι γνωστή άλλωστε η τραγική και απαράδεκτη κατάσταση των σχολικών υποδομών που λειτουργούν, και μιλώ για τις υποδομές της ειδικής αγωγής, υποδομές που λειτουργούν όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, από παλιές αποθήκες εργοστασίων, όπου ανοιχνεύονται και τροκτικά, μέχρι και το δεύτερο και τρίτο όροφο κτηρίων. Στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστά τα κτίρια αυτά. Είναι επίγουσα πια, θεωρούμε, και δραματική ανάγκη να ανοίξουν σήμερα και να λειτουργήσουν, κυρία Υπουργέ, νέες επιπλέον δομές ειδικής αγωγής, οι οποίες βέβαια θα στελεχωθούν και από νέο προσωπικό μέσα από μαζικές προσλήψεις. Είναι επίγουσα και δραματική η ανάγκη να επιταχθούν σήμερα και στην ειδική αγωγή όλες εκείνες οι ιδιωτικές δομές ειδικής αγωγής, έτσι ώστε να τεθούν υπό τον πλήρη έλεγχο και κάτω από το σχεδιασμό του δικού σας Υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να καλυφθούν οι σημερινές αυξημένες ανάγκες για αυτά τα ταλαιπωρημένα παιδιά. Είναι επίγουσα, επιτρέψτε μας, και δραματική σήμερα η ανάγκη, όλες εκείνες οι απαραίτητες παρεμβάσεις να γίνονται, μιλώ για τις επιστημονικές παρεμβάσεις, λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, ένα σωρό τέτοιου είδους επιστημονικές παρεμβάσεις, να γίνονται μέσα στα σχολεία, ώστε να μην αναγκάζονται οι γονείς να τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ με τα παιδιά τους από εδώ και από εκεί σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα. Και βεβαίως, για το τέλος, θέλουμε να σας πούμε ότι είναι επίγουσα και εξαιρετικά δραματική η ανάγκη, έχει και έναν ανθρωπιστικό χαρακτήρα, να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο σας για να βοηθηθεί μια κατηγορία παιδιών, κυρία Υπουργέ, η οποία από το ξεκίνημα της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν πάει στο σχολείο, δεν έχουν καν βγει έξω από το σπίτι τους. Μιλώ για τα παιδιά που εκτός από την αναπηρία έχουν και πρόσθετα παθολογικά προβλήματα και νομίζω ότι κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει με αυτά τα παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει η πολιτεία να θυμηθεί αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ.